Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θέλω να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα που προγραμματίζω αυτή την περίοδο. Είναι το Schematics. Πάμε να το δούμε. Το auto της Schematics τι κάνει. Ουσιαστικά παίρνει κάποια δεδομένα από το Excel και τα περνάει σαν σχήματα στο AutoCAD. Είναι αυτό εδώ πέρα. Επιλέγουμε αρχείο AutoCAD. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιο αρχείο θέλουμε. Να επιλέξουμε αυτό εδώ. Αρχείο Excel, μπορούμε να επιλέξουμε όχι όπου θέλουμε. Από εδώ τα ανοίγουμε. Και γιατί δεν πρέπει να επιλέξουμε όποιο θέλουμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε φτιάξει κάποια κελιά τα οποία πάει το πρόγραμμα και διαβάζει και τα μετατρέπει σε σχήματα στο AutoCAD. Π.χ. αυτά εδώ τα κελιά είναι για τον κύκλο, αυτά είναι για το τετράγωνο. Έχω σκοπό να φτιάξω στο πρόγραμμα γραμμές, polylines και blocks. Δεν το έχω τελειώσει το πρόγραμμα. Το βίντεο το ανεβάζω γιατί θέλω τη βοήθειά σας να μου προτείνετε ιδέες. Π.χ. εδώ στον κύκλο, ο χρήστης βάζει το κέντρο του κύκλου, τη διάμετρο του κύκλου και το πρόγραμμα θα το ζωγραφίσει. Εδώ πάμε να επιλέξουμε και πόσες φορές θέλουμε να επαναλάβουμε τον ίδιο κύκλο στον άξονα Χ, στον άξονα Ψ, την απόσταση των κέντρων των κύκλων και εδώ το Activate με το S ενεργοποιούμε τους κύκλους. Δηλαδή το πρόγραμμα θα πάει να διαβάσει αυτή εδώ πέρα τη γραμμή. Αν φτιάξουμε πολλούς κύκλους, π.χ. 10 κύκλους και βάλουμε εδώ το S, το πρόγραμμα θα ζωγραφίσει και τους 10 κύκλους. Για αρχή να βάλω εγώ εδώ πέρα νι. Το νι σημαίνει ότι δεν ασχολείται καθόλου με τους κύκλους. Πρέπει να το βάλουμε εδώ. Και εδώ έχουμε και τα τετράγωνα. Όπως πριν, το κέντρο του τετραγώνου στον άξονα Χ, στον άξονα Ψ, τη διάσταση στο χ-ψ, πόσες φορές θα επαναλάβουμε το τετράγωνο και την απόσταση των τετραγώνων στο χ και στο ψ και έχουμε και κάποια τσαμπεράκια, γωνιοκοπές ας πούμε, ράδιο, φιλετάκι και γωνία περιστροφής. Πάμε να φτιάξουμε ένα τετραγωνάκι απλό 100-100. Έχω βάλει εγώ εδώ πέρα S, με κύκλο δεν θα φτιάξει καθόλου το πρόγραμμα. Πατάμε Start Drawing. Το πρόγραμμα μας έφτιαξε το τετραγωνάκι μας. Όπως βλέπετε, μπορώ να δουλέψω και κανονικά με το AutoCAD, να τραβήξω μια γραμμή π.χ. ή οτιδήποτε άλλο. Από εδώ πέρα, το πρόγραμμα διαγράφει τα πάντα. Πάμε να φτιάξουμε ένα τετραγωνάκι ακόμα με απόσταση μείον 500, 0, 200-200. Αυτή τη φορά το επαναλάβουμε 3 φορές στον άξονα Χ, καμία φορά στον άξονα Ψ. Ας επαναλάβουμε αυτό εδώ πέρα 10 φορές με απόσταση 110. Εδώ, όπως είπαμε πριν, στον άξονα Χ ας επαναλάβουμε 210 φορές. Εδώ 0, εδώ βάλουμε 1. Ας βάλουμε ένα τσαμφεράκι εδώ πέρα 30-30. Στο προηγούμενο ένα ράδιο 25 και ας το περιστρέψουμε και αυτό κατά 45 μοίρες. Βάζουμε λοιπόν εδώ το S, το διαγράφουμε από εδώ και φύγαμε. Και το προγραμματάκι μας θα ζωγράφει. Όπως βλέπετε έπεσα πάνω τα σχήματα. Να βάλω τυχαίες αριθμούς εδώ. Να βάλουμε εδώ το S, να φύγουμε. Από εδώ να μας έχουμε μόνο αυτή τη σειρά των κύκλων, των τετραγώνων, συγγνώμη. Έχουμε βάλει ένα ραδιάκι 100-100. Πάμε να δούμε και τους κύκλους. S. Αυτή τη φορά να βάλουμε τους κύκλους να πέφτουν πάνω στα τετράγωνα. 0-0 με διάμετρο 80, το κάνουμε λίγο μικρότερο. Μία φορά στον Χ, 10 φορές στον Ψ, όπως το τετράγωνο. Ένα 110. Και Activate. Για να δούμε. Και το πρόγραμμα μας έφτιαξε αυτό. Τον κύκλο πέφτει πάνω στα τετράγωνα. Delete. Πάμε να φτιάξουμε και στον άξονα Χ να επαναλάβουμε κάποιες φορές τα κυκλάκια. 8 ας πούμε. Και ας είναι με 80 απόσταση. Δηλαδή να κουμπάνει κύκλοι ο ένας στον άλλο. Και
Και όπως βλέπετε, το πρόγραμμα πράγματι μας έφτιαξε τους κύκλους και μετά συνέχισε με τα τετράγωνα. Ο λόγος που φτιάχνω αυτό το πρόγραμμα δεν είναι να σχεδιάζει κάποιος με το πρόγραμμα και όχι από το AutoCAD, το θεωρώ ανούσιο. Ο λόγος που το φτιάχνω είναι γιατί όταν κάποιος φτιάχνει συνεχώς σχέδια για μια συγκεκριμένη δουλειά, τα οποία είναι πανομοιότυπα, να μην κάθεται να τα σχεδιάζει από την αρχή, αλλά να έχει φτιάξει μια φορά ένα σωστό Excel με κάποιους σωστούς υπολογισμούς και να τα ζωγραφίζει συνέχεια και να αλλάζει το Excel και να αλλάζει το σχέδιο. Παραδείγματος χάρη, θα φτιάξω εγώ ένα παράδειγμα. Πες ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος κατασκευάζει λαμαρίνες διάτριτες. Και στις λαμαρίνες τις διάτριτες, να επιλέξω εδώ, ξαναανειδοποιηθώ, θα αλλάξω αρχείο Excel, έχω φτιάξει ένα άλλο αρχείο Excel με άλλους υπολογισμούς, έριψα το προγραμματάκι και το ξανά άνοιξα. Διάτριτη λαμαρίνα. Ανοίγουμε ξανά τα αρχεία μας. Λοιπόν, τι λέγαμε, πάμε στο δεύτερο φύλλο εδώ. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος συνεχώς σχεδιάζει αυτά εδώ. Δηλαδή, διάτριτες λαμαρίνες, ένα επί ένα π.χ. στο παράδειγμα εδώ, με αρχή των κύκλων 50-50, με φύ 60 π.χ. και την απόσταση 100. Αντί να κάθεται ο άνθρωπος να τα σχεδιάζει συνέχεια και να τα υπολογίζει, μπορεί να φτιάξει αυτούς εδώ τους υπολογισμούς που έφτιαξα εγώ. Να βάλω εδώ δηλαδή τη διάσταση της λαμαρίνας π.χ. το φύ των κύκλων να βάλω και εγώ 60, την απόσταση από τα άκρα να βάλω 50, και εδώ πέρα με τους υπολογισμούς του να ξέρει ότι η κύκλη του στον άξονα χ τώρα είναι 7 και 7 στον ψ, η απόσταση των κύκλων είναι αυτή, τα κέντρα των τρυπών είναι αυτά και όταν αλλάζει αυτά, να πούμε έστω ότι είχε μια λαμαρίνα, είναι 25,5, να το αλλάζει και τα κέντρα των τρυπών και τον αριθμό των τρυπών. Έτσι. Εδώ πέρα ήδη το έχω επιλέξει εγώ από πριν ότι το πρώτο σημείο των κύκλων είναι αυτό, επαναλαμβάνει αυτά, τα οποία τα έχει πάρει από εδώ και φτιάχνει στο τέλος το τετράγωνο μια λαμαρίνα, δηλαδή ένα 25,5, έτσι, και τώρα θα τη σχεδιάσει. Εδώ. Έστω λοιπόν ότι την επόμενη φορά ο ίδιος χρήστης θα ανασχεδιάσει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με φύ κύκλων αυτή τη φορά 30 παραδείγματος χάρη, σε μια λαμαρίνα 1x1, 1 μέτρο επί 1 μέτρο, οι υπολογισμοί του εδώ αλλάξανε και εδώ και το πρόγραμμα θα μας τα ξανασχεδιάσει. Διαγράφουμε, σχεδιάζουμε. Διαγράφουμε. Την επόμενη φορά, έστω ότι θέλει μεγαλύτερες τρύπες, ας πούμε 100. Τώρα εδώ πέρα, άμα το αφήσουμε 50, θα πέσει ο κύκλος πάνω στην άκρη, οπότε στο μεγαλώσουμε λίγο, ας το κάνουμε 70. Και ας μεγαλώσουμε και τη λαμαρίνα, ας την βάλουμε την αυτή τη φορά για 1,5x3. Οι υπολογισμοί μας αλλάξανε και σχεδιάζουμε. Αυτό είναι το προγραμματάκι που προγραμματίζει αυτή την περίοδο. Θα ήθελα λίγο τα σχόλιά σας, να με βοηθήσετε, το μπορώ να το κάνω καλύτερο. Όπως σας είπα και πριν, το επόμενο στάδιο είναι οι γραμμές. Να φτιάχνουμε δηλαδή εδώ πέρα ένα παρόμοιο πράγμα με γραμμή, αρχή γραμμής, τέλος γραμμής. Τα polylines, δηλαδή να φτιάχνουμε πολλές γραμμές που να ζωγραφίσουν ένα αντικείμενο, πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο. Και φυσικά τα blocks. Δηλαδή εδώ ο χρήστης να επιλέγει κάποιο αρχείο, το οποίο ήδη έχει φτιάξει κάποια μπλοκ από πριν. Εδώ πέρα, με κάποιο τρόπο να λέω το όνομά τους και το σημείο τους και το πρόγραμμα να πηγαίνει να τα βάζει. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μου απαντήσετε στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.